Ευχαριστώ. Τρύπα, ε! Φούρα, πού βάζει λέω μες στο μάκι του. Θες το γεμίσει από κάτω. Ανάποδα. Καλά. Οργανώσαμε ένα event ή συμπόσιο, όπως μπορούμε να το πούμε. Παρουσιάσαμε το μουσείο μας, το μουσείο του Ούζου, της Ποτοπίας, με το καφενείο που έχουμε στήσει, το οποίο είναι, συνδέεται άμεσα με την κουλτούρα του Ούζου και επίσης διάφορα προϊόντα τοπικά, το οποίο γαστρονομία και Ούζου πάνε και αυτά μαζί. Η ιδέα ξεκίνησε για αυτό το event από τη Μαρία Πανάγου που είχε έρθει εδώ και κάναμε μια κουβέντα, η οποία κάνει μια φοβερή και αξιόλογη δουλειά. Έχει το blog Τζετζερές. Ασχολείται αποκλειστικά με τη γαστρονομία της Λέσβου. Ήταν ευκαιρία να καλέσουμε κάποιους bloggers. Είναι γαστρόνομοι bloggers και travel bloggers. Ο οποίος τους παρουσιάσαμε το μουσείο, παρασωμάσαμε το Ζούζο, κάνανε βόλτες στο νησί, σε πολλά μέρη του νησιού. Την ευκαιρία αυτή δοκιμάσανε και το λικέρ μαστίχας με διάφορα κοκτέιλ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε. Είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει στη τηλεόραση και αυτά που προβάλλουν στο media για αυτά που γίνονται με τους refugees. Δεν υπάρχει καθόλου θέμα, όλοι είναι πολύ οργανωμένοι. Τα φαγητά στη Λέσβο είναι τέλεια, το Ούζο είναι εξαιρετικό, όλη η φιλοξενία είναι top. Όλοι μας είδαμε παγκόσμιο στη τηλεόραση τη κρίση αντιμετωπίζεται και είδαμε επίσης που το αντιμετωπίζεται με τόσο χάρη. Είναι κάτι επιπλέον που κάνει το διακοπές κάτι παραπάνω. Είναι μια συμμετοχή στο κάτι ανθρώπινο και ωραίο που κάνεται σε όλο τον κόσμο. Φαγητό είναι υπέροχο. Το Ούζο είναι εξίσου υπέροχο και η φιλοξενία των ανθρώπων είναι καταπληκτική. Προτείνω ανεπιφύλακτα τη Λέσβο σαν έναν προορισμό διακοπών. Είναι πολύ ωραίος προορισμός, καταπληκτικό φαγητό. Μου αρέσει η θάλασσα, η θέα, η ιστορία. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο κόσμος εδώ, πολύ ζεστός. Πιστεύω ότι πετύχαμε το στόχο μας, δηλαδή έτυχε άνθρωποι να βρεθούν σε ένα ουδέτερο χώρο, παρέα με ένα ουζάκι που σε κάνει και χαλαρώνεις, γιατί και αυτός είναι σκοπός του ουζού, και να έρθουν πιο κοντά.